Ζήγη με τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικότερο αυτό το θέμα. Λοιπόν, την ίδια λογική που λέτε είναι και η εκποίηση του ΑΔΜΕΑ. Συνεχίζεται δηλαδή την ίδια λογική όπως ξεκινήσατε με την Αγροτική Τράπεζα, με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όπως θα ακολουθήσουν, ας πούμε, οι επόμενες αποκρατικοποίησεις. Βέβαια, οι συνέπειες αυτές δεν αφορούν μόνο εμάς, μόνο τη σημερινή γενιά, αφορούν και τις επόμενες γενιές, επομένως δεν θα είναι ένα προσωρινό μέτρο το οποίο θα σταματήσει. Ο διαμελισμός του ΑΔΜΕ προκειμένου να πουληθεί το 66% σε ιδιώτες είναι ένα γεγονός το οποίο θα έχει αρνητικές συνέπειες και πολύ μεγάλες βέβαια στην ενεργειακή κατάσταση της χώρας μας. Όποιος ελέγχει τα δίκτυα μεταφοράς στην ουσία ελέγχει όλη τη λειτουργία του ενεργειακού παραγωγικού συστήματος της ΔΕΗ. Τώρα βέβαια εσείς λέτε ότι εμείς θα κρατήσουμε το 34%. Και σωθήκαμε. Είναι μια τυπική διαδικασία και τίποτα άλλο. Με την κίνηση αυτή απαξιώνεται την ίδια τη ΔΕΗ, απαξιώνεται το κομμάτι της ΔΕΔΕ ως διαχειριστή του δικτύου διανομής των καταναλωτών. Διαφωνούμε ριζικά με το διαμελισμό, με τη λειτουργία, με τη λογική του διαμελισμού και την εκπίεση κομματιών της ενιαίας ΔΕΗ. Το κάνετε συνεχώς αυτό το πράγμα. Χωρίσατε κομμάτι-κομμάτι την Αγροτική Τράπεζα, την καλή την ξεπουλάτε σε ιδιώτες, την κακή την αφήνετε στο κράτος, τα ίδια και με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η απελευθερωμένη αγορά της ενέργειας, την οποία βαυκαλίζεται εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μόνο μία προσπάθεια την οποία κάνετε, αλλά στην ουσία αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι εδώ και δεκαετίες αυτό το οποίο γίνεται είναι οι προσπάθειες των εργαζομένων της ΔΕΗ να σώσουν, να περισσώσουν τη ΔΕΗ και τίποτα άλλο και βέβαια κάποιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται από την ίδια τη ΔΕΗ. Αυτό το κομφούζιο δηλαδή που γίνεται στη χώρα μας δεν γίνεται σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σημαίνει ότι θα εκτινάξει τα οικογενειακά τιμολόγια, αφού είναι γνωστό ότι οι καταναλωτές είναι τα υποζύγια τα οποία σηκώνουν αυτό το βάρος στις πλάτες τους. Βέβαια, εκκρεμεί και η απίστευτη επιλογή σας της εκχώρησης προμήθειας ρεύματος προς τους καταναλωτές, τους ιδιώτες προμηθευτές, η Ενεργά και η Ελλάς Power. Τα αποτελέσματα βέβαια τα γνωρίζουμε. Υπεξαίρεσαν χρήματα, τα εισέβραξαν και εξαφανίστηκαν ή διώκονται. Βέβαια γνωστή είναι και η υπόθεση της Αλουμίνιον Ελλάς. Μας πουλάει ακριβά ρεύμα και την επιδοτούμε για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ. Είναι προφανές ότι η ιδιωτικοποίηση του δικτύου μεταφοράς που εξυπηρετεί την παραγωγή και τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες θα έχει σοβαρές συνέπειες και στην βιομηχανική υποδομή της χώρας και βέβαια θα ακυρώσει κάθε μελλοντικό σχεδιασμό για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας. Ο βιομηχανικός τομέας θα βρίσκεται συνεχώς σε εκβιαστικά διλήμματα από τον καινούριο ιδιοκτήτη το ΑΔΜΕ, θα αυξηθεί, αγαπητές συνάδελφε, το κόστος με την ιδιωτικοποίηση και στη βιομηχανία και στους καταναλωτές και βέβαια δεν θα δοθεί καμιά φορά η δυνατότητα παρέμβασης του ελληνικού δημοσίου. Αυτή η αύξηση, το είπα και πριν, θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Άμεσα λοιπόν η προωθούμενη αποδιοργάνωση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί στον επηρεασμό ολόκληρης της δομής της ελληνικής οικονομίας. Την παραμονή σε μία οικονομία υπηρεσιών, αφού χωρίς συγκροτημένη ενεργειακή υποδομή δεν θα μπορεί να δημιουργηθεί ισχυρή παραγωγική βάση και θα καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί βιομηχανικά η χώρα μας. Εκχωρείται το πιο νευραλγικό κομμάτι του ενεργειακού συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει μεμονωμένα ή με άλλα διεθνή δίκτυα σε μεγάλα έργα εντός της χώρας μας ή ακόμα και εκτός της χώρας. Η πολιτική την οποία θα έπρεπε να έχει η ΔΕΗ και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, ας πούμε,
εμφανίζεται στην ίδια κατεύθυνση, μάλλον εμφανίζονται κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Η γαλλική EDF, ας πούμε, ακολουθεί μία τέτοια επιθετική πολιτική, θα έλεγα, και στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να μην δούμε τέτοια παραδείγματα. Εμείς βέβαια έχουμε κάποια άλλα παραδείγματα. Παραδείγματα γειτονικών χωρών που έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα κομμάτια αυτά, όπως στην Τουρκία, η οποία σε τελική ανάλυση δεν είναι σε θέση ούτε να έχει τη διασύνδεση την οποία χρειάζεται με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βέβαια είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου ο διαχειριστής των δικτύων δεν ανήκει στο δημόσιο. Όπου αυτό βέβαια συμβαίνει, είναι δεδομένο ότι το πλειοψηφικό πακέτο ανήκει στο δημόσιο και όχι στον, όπως ανήκει εδώ το 34% στη χώρα μας. Τέσσερα βασικά σημεία θα ήθελα να επισημάνω. Η διεθνής εμπειρία λέει ότι αφού ο ιδιώτης υπερεκμεταλλευτεί το δημόσιο αγαθό χωρίς να κάνει και επενδύσεις, το εγκαταλείπει ασυντήρητο μάλιστα, χωρίς να έχουν γίνει και οι ανάλογες επεκτάσεις, και βέβαια πάλι ερχόμαστε να το αναλάβει το δημόσιο. Κλασική τέτοια περίπτωση είναι η περίπτωση της Enron στην Καλιφόρνια. Πολύ χαρακτηριστική. Ακριβώς αυτή η διαδικασία υπήρχε. Δεύτερον, το δίκτυο διανομής είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι αναντικατάσταση για τη χώρα μας. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε ένα δεύτερο δίκτυο και λόγω του κόστους των υποδομών και όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία απαιτούνται. Βέβαια ο σύμβουλός σας, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, βέβαια ο σύμβουλός σας, η Goldman Sachs, το κοστολογεί αυτό το δίκτυο στο 1,5 δις, αλλά η περιουσία, η ίδια επιχείρηση λέει ότι ανέρχεται στα 8 δις και εσείς βέβαια θα την ξεπουλήσετε για 300 με 400 εκατομμύρια. Το νομοθετικό πλαίσιο της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ατελές ή ως ανύπαρκτο. Αυτό θα δημιουργήσει σοβαρές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας, πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση δεν έχει κανένα γενικότερο σχέδιο όσον αφορά τη λειτουργία και την ιδιωτικοποίηση, άμα το θέλετε, ακόμα της ΔΕΗ, του κομματιού αυτού της ΔΕΗ. Τέταρτο, τι θα γίνει, το ανέφερε και ο συνάδελφός μου πριν, με τη διασύνδεση με τα νησιά. Η χώρα παρουσιάζει αυτή την ιδιαιτερότητα, αναλαμβάνουμε το κόστος της μεταφοράς στα νησιά. Θα το αναλάβει ο ιδιώτης, αλήθεια. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η διασύνδεση με τα νησιά. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε, απλά και μόνο να αναφερθώ στους βουλευτές της συγκυβέρνησης, οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν, ότι η πώληση του ΑΔΜΕ είναι καταστροφική, είναι εγκληματική, και από εκεί και πέρα ο καθένας από εσάς ας αναλάβει τις ευθύνες και ας απευθυνθεί και στην περιφέρειά του, σε αυτούς που τον ψήφισαν. Ευχαριστώ πολύ.